έχουμε την καλύτερη των διαθέσεων για μια δημιουργική συνεργασία μαζί σας. Ο πρώτος βαθμός έχει κυριολεκτικά αναλωθεί για να γίνει ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης, η αιρετή περιφέρεια. Ο αδερφός, όπως θεωρούμε εμείς, θεσμός αυτοδιοικητικός. Και επομένως πρέπει να είμαστε μαζί στον αγώνα για την επίλυση των μεγάλων προβλημάτων, των μεγάλων ζητημάτων της περιφέρειας Πελοποννήσου. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε και νομίζω θα το κάνετε, είμαι βέβαιος θα το κάνετε, εννοώ και σε επίπεδο Περιφερειακού Συμβουλίου, ότι να υπάρξει μια αντικειμενικότητα όσον αφορά στην κατανομή των πόρων και να γίνεται αξιολόγηση προβλημάτων και χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση τους. Ξέρουμε ότι, ότι υπάρχουν λίγα χρήματα στο ΕΣΠΑ, ότι δεν είσαστε μάγος ή το Περιφερειακό Συμβούλιο να λύσει τα προβλήματα τα οποία είναι για δεκαετίες εδώ να λυθούν σε μερικούς μήνες. Και έρχομαι στο μείζον πρόβλημα που εμείς θεωρούμε αυτή τη στιγμή. Βεβαίως υπάρχει το οικονομικό ζήτημα, οι δυσκολίες του κόσμου, αλλά το μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχουμε μπροστά μας, που δρά ανασταλτικά για την ανάπτυξη της περιφέρειας, μιας περιφέρειας τουριστικής, όπου έχει τις καλύτερες προοπτικές, είναι το πρόβλημα των απορριμμάτων, το οποίο το κληρονομήσατε κι εσείς, αλλά και εμείς όσοι είμαστε στην αυτοδιοίκηση χρόνια αγωνιζόμαστε γι' αυτό, αλλά δεν υπήρχε η συνδρομή του κράτους για να δώσουμε λύση, ενδεχομένως να μην υπήρχε και το πολιτικό θάρρος. Λέμε λοιπόν τώρα που υπάρχουν τα χρήματα, που υπάρχει ο ΠΕΣΔΑ, που υπάρχει η διαδικασία των Fast Track, διάβαζα χθες ότι μέσα σε 45 μέρες θα μπορούν να δίνουν για επενδύσεις πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ το σύνολο των αδειών, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και να το επιλύσουμε. Είμαστε συντονισμένοι απόλυτα. Θεωρώ και ταυτίζομαι στα περισσότερα από αυτά που είπε ο Πρόεδρος. Θέλω να πω όμως ότι ο καθένας με τον προσωπικό του παρεμβατισμό και ενδεχομένως από την περιοχή τη δική του, που ίσως κάποια φορά τα προβλήματα να είναι διαφορετικά από τις άλλες περιοχές, να πρέπει να τον ακούμε περισσότερο. Όλα τα πράγματα δεν μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι. Εδώ λοιπόν χρειάζεται ψυχραιμία από τις δύο πλευρές για τη συνεργασία που έρχεται, να μην εκλαμβάνεται η όποια αντίθετη φωνή ότι προσπαθεί να δημιουργήσει ρήγματα στη σχέση ΠΕΔ-περιφέρειας, διότι είμαστε υποχρεωμένοι να συμπορευτούμε και αυτό πρέπει να γίνει, διότι εκφράζουμε τον ίδιο λαό. Εμείς από την πλευρά μας θεωρώ και πιστεύω ότι εκφράζω όλους. Αυτό που κάνουμε είναι οτιδήποτε μελετητικό εργαλείο υπάρχει, να το βγάλουμε στην επιφάνεια, να το αξιολογήσουμε και θεωρώ ότι από κοινού πλέον πρέπει να σχεδιάσουμε ή να επανασχεδιάσουμε στο βαθμό που μπορούμε, γιατί πιστεύω ότι έχουμε και το πρόβλημα του χρόνου και δεν μπορούμε να πάμε σε πολύ μεγάλες αλλαγές, γιατί θα δημιουργηθούν άλλη φύσεως προβλήματα, ώστε να επιτύχουμε το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα. Όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων, και σε αυτή την αίθουσα δυστυχώς πέρασαν και χάθηκαν ευκαιρίες, με αποτέλεσμα σήμερα να είμαστε στο χειρότερο, θεωρώ, σημείο από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας. Πιστεύω ότι με συνεργασία πρέπει και εδώ να δούμε ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση, τι πόρους μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Εμείς ως Δήμος Τρίπολης κάναμε μια προσπάθεια και κάναμε μια πρόταση ώστε να προχωρήσουμε στην αποκατάσταση των υφιστάμενων χαδά και θεωρώ ότι θα επιβληθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και όλοι μαζί να μπορέσουμε να πετύχουμε τη βέλτιστη κοινή λύση χωρίς ιδιαίτερα μεγάλο κόστος για τους δημότες και τους πολίτες της περιφέρειας. Απορρίμματα και συνεργασία. Η συνεργασία μέχρι τώρα έχει διαφανεί ότι υπάρχει και η διάθεση από την καπιταλική πλευρά και από τη δική μας να υπάρξει την οικοδομητική, διότι τα προβλήματα είναι όλων. Εμείς τα βλέπουμε πιο κοντά, εσείς έχετε μια γενικότερη σφαιρική εικόνα. Αλλά ζούμε όλοι στην ίδια κοινωνία, στην ίδια περιφέρεια. Άρα λοιπόν η συνεργασία κάτω από ξεκάθαρους όρους των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης που ο κατοικράτης του προσδιορίζει, πιστεύω ότι μπορεί να πορευτούμε για το καλό του πολίτη.
πιστεύω ότι πρέπει να τρέξουμε πιο πολύ ακόμα. Έχετε κάνει αρκετά βήματα. Πιο γρήγορα ώστε να έχουμε το τελικό αποτέλεσμα, που είναι η ολική διαχείριση. Υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι λειτουργούν με κλειστούς καβά, άλλοι με ανοιχτούς παράνομα καβά. Πρέπει λοιπόν γρήγορα, κύριε Περιφερειάρχα, να δούμε την επόμενη μέρα. Που το απότο, τα απορρίμματα είναι σημαντικό γιατί. Γιατί άπτεται με την καθημερινότητα, την υγεία και τον τουρισμό. Στα θέματα που εντέθεσαν πριν, συμφωνώ σε όλα. Εγώ θα θίξω μόνο ένα θέμα. Είναι το θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων. Γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε για τίποτα άλλο αν δεν λύσουμε αυτό το θέμα. Ούτε για τουρισμό μπορούμε να μιλάμε, ούτε για τίποτα. Πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα. Πρέπει να βρεθεί ο τρόπος της προσωρινής διαχείρισης αναπόθεσης για να υπάρξει αυτό, να λυθεί αυτό το θέμα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη συνέχεια. Και να πω και κάτι. Και το γνωρίζουμε όλοι, πιστεύω. Από τη στιγμή που έχουμε αυτό το βραχνά, το καθημερινό πάνω από το κεφάλι μας, δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με τίποτα άλλο. Κύριε Περιφερειάρχα, έλαχε πλέον σε εμάς όλους, σε εσάς κυρίως και σε εμάς, να λυθεί αυτό το θέμα τώρα. Δεν υπάρχουν πλέον, δεν είμαστε ούτε στο παρά 5 ούτε στο παρά 1, είμαστε στο συν. Και αρκετά μετά το συν. Που σημαίνει ότι πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα, το θέμα της Λακωνίας να λυθεί, το θέμα της προσωρινής διαχείρισης και από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε στη συνολική διαχείριση επίπεδο περιφέρειας, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Χαίρομαι ιδιαίτερα και με ιδιαίτερο τρόπο τονίζω την συναπόφασή μας ότι πλέον τελείωσε η ιστορία. Ότι εμείς θα λύσουμε το πρόβλημα. Και θέλω να σας ανακοινώσω μια ευχάριστη κατάληξη σε αυτή την πολιτική που εδώ και αρκετό καιρό έχουμε επιχειρήσει. Στις 23 Δεκεμβρίου ανακοινώνεται ο δημόσιος διαγωνισμός για την μονάδα ολικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Ήδη εχθές η προεργασία με την ειδική γραμματεία των ΣΔΙΠ κατέληξε σε συμφωνία η οποία τυπικά θα περάσει και από την Διυπουργική Επιτροπή για να νομιμοποιηθεί η διαδικασία. Αλλά εκείνο που θέλω να τονίσω ιδιαίτερως είναι ότι 23 Δεκεμβρίου είναι η ημέρα που θα αναρτηθεί και θα δημοσιευθεί ο Διεθνής Διαγωνισμός για την επιλογή του αναδόχου που θα υλοποιήσει το σχέδιό μας και που είναι η μονάδα ολικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Αυτή την παρατήρηση ήθελα να την κάνω απαντώντας στη μεγάλη αγωνία την οποία εξαιρετικά διατύπωσε ο κύριος Αρχιτάκος υπό την έννοια ότι είναι ένα θέμα που τρώει πάρα πολύ από την καθημερινότητά σας, από την ενασχόλησή σας, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει χρόνος για να ασχοληθούμε για άλλα εξαιρετικής σημασίας και σοβαρότητας θέματα που μας απασχολούν. Εμείς θα πάρουμε αποφάσεις προκειμένου ο τόπος να βρει λύση στα μεγάλα του προβλήματα. Εμείς θα πάρουμε αποφάσεις για θέματα που, όπως τονίσατε προηγούμενα, για πολλές δεκαετίες ταλάνιζαν και βασάνιζαν τον τόπο μας. Ο στρατηγικός σχεδιασμός από πλευράς περιφέρειας έχει αρχίσει. Βρισκόμαστε σε εξέλιξη. Μόλις θα έχουμε το πρώτο draft των αποτελεσμάτων, θα σας μεταφέρουμε τις σκέψεις, τους άξονες και τις κατευθύνσεις αυτού του σχεδιασμού, ώστε και εσείς με τα δημοτικά σας συμβούλια να διατυπώσετε την δική σας την άποψη και τις δικές σας προσεγγίσεις πάνω στο στρατηγικό σχεδιασμό.